στο προηγούμενο επεισόδιο είδαμε ότι η ανθρωπότητα πάτησε το πόδι της στη Σελήνη. Όμως, αυτό που μάθαμε πραγματικά ήταν ότι οι πάπιες ήταν αυτές που πάτησαν πρώτες το πόδι τους στη Σελήνη. Έτσι μαθαίνουμε από τον θείο Σκρούτζ, ο οποίος έκρυψε ένα σεντούκι στη Σελήνη, όμως τώρα που πάτησε η ανθρωπότητα το πόδι της δεν είναι ασφαλές αυτό το σεντούκι, έτσι θα πάει να το πάρει πίσω. Το σεντούκι αυτό περιείχε 1000 χρυσά νομίσματα, τα οποία είχαν μαγικές ιδιότητες και ανήκανε στους προγόνους της οικογένειας των Duck. Και όποτε κάποιος έτριβε ένα από αυτά τα νομίσματα, θα ξετυλιγότανε ολόκληρη η ιστορία μπροστά στα μάτια του. Με τη βοήθεια του κύρου, ο θείος Σκρούτζ ταξίδεψε στη Σελήνη, βρήκε το σεντούκι και το επέστρεψε στη γη, όμως ο Ντόναλντ κατά λάθος το ρίξε στη θάλασσα. Όμως στο τέλος του επεισοδίου βλέπουμε ότι τα νηψάκια βρήκανε κάτι μέσα στον θαλαμίσκο από τη Σελήνη. Τι βρήκανε? Αυτό θα το μάθουμε στο σημερινό επεισόδιο, στους πάπυρους του Σκρουτζανχαμών. Αυτό που βρήκανε τα νηψάκια στην αρχή του πρώτου επεισοδίου είναι 7 χρυσά νομίσματα, τα οποία είναι διαφορετικά το ένα μετάλλο. Τα νηψάκια συμπεραίνουν πως για να έγινε αυτό, ο θείος Σκρούτζ θα πρέπει να άνοιξε το σεντούκι όσο ήταν στο διάστημα, κάτι που όντως και έγινε. Γι' αυτό μας το έδειξε ο Γκούιντο Μαρτίνα στο πρώτο επεισόδιο, ώστε να βρουν σε αυτό το επεισόδιο κάποια χρυσά νομίσματα που παρέψαν από το σεντούκι. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Όταν φτάνουν στο σπίτι, προσπαθούν να αναλύσουν τα νομίσματα αυτά και θυμούνται αυτά που τους είπε ο Σκρούτζ, ότι τα νομίσματα είναι το γενεαλογικό δέντρο της δυναστείας των Duck. Κάθε νόμισμα έχει στην επιφάνειά του τη μορφή κάποιου προγόνου τους. Έτσι, παίρνουν ένα νόμισμα που απεικονίζει μια μακρινή βασίλισσα, πάνε στο διευθυντή του μουσείου και αυτός επιβεβαιώνει ότι αυτό το πρόσωπο του νομίσματος είναι η βασίλισσα Κλεοπάπια, η οποία είναι η προγιαγιά της γνωστής Κλεοπάτρας. Δεν ξέρουμε πολλά για αυτήν, επειδή κανείς δεν έχει καταφέρει να αποκρυπτογραφήσει τους παπύρους του Σκρουτζανχαμών, που είναι και ο τίτλος του επεισοδίου. Ο Σκρουτζανχαμών ήταν θείος και μέγας θησαυροφύλακας της βασίλισσας Κλεοπάπιας. Αυτός άφησε πίσω του κάποιους πάπυρους με το σήμα του δολαρίου. Έτσι καταλαβαίνουμε ότι ο πρόγονος του θείου Σκρούτζ ήταν που ανακάλυψε το σημάδι του δολαρίου που χρησιμοποιούμε μέχρι και σήμερα. Και όποιος καταφέρει να διαβάσει αυτούς τους παπύρους θα αποκτήσει και τους αμύθιτους θησαυρούς του Σκρουτζανχαμών. Τα ανήψια απογοητεύονται όταν ο διευθυντής τους λέει ότι δεν υπάρχει τρόπος να αποκρυπτογραφηθούν αυτά τα σύμβολα και γυρίζουν στο σπίτι. Όμως δεν μπορούν να σταματήσουν να μιλάνε για την Αίγυπτο και θυμούνται τα λόγια του θείου Σκρούτζ. Τα χρυσά νομίσματα, ότι έχουν μαγικές ιδιότητες, έτσι τρίβουν το νόμισμα και εμφανίζεται ένα αλόκοτο σύννεφο. Και με αυτόν τον τρόπο γίνονται μάρτυρες της ιστορίας. Μέσα από μια μαγική ομίχλη, το παρελθόν ζωντανεύει και μεταφέρονται πριν 2.500 περίπου χρόνια στην αρχαία Αίγυπτο. Οι ήρωες ταξιδεύουν περίπου στο 530 π.Χ. για να βρουν την προγιαγιά της Κλεοπάτρας. Όμως η Κλεοπάτρα βασίλεψε περίπου 5 αιώνες αργότερα. Τώρα πριν προχωρήσουμε. Συνήθως σε τέτοιου τύπου ιστορίες, ο σεναριογράφος πρέπει να είναι προσεκτικός στα ιστορικά γεγονότα τα οποία αφηγείται. Όμως ο Γκούιντο Μαρτίνα, όπως είδαμε και στο πρώτο επεισόδιο, δεν θέλει να έχει αυτή την προσέγγιση. Εμπνέεται, μεν, από τα ιστορικά γεγονότα, αλλά δεν τον αφήνει να τον περιορίζουν. Τα χρησιμοποιεί, χτίζει πάνω σε αυτά και φτιάχνει μια δική του ιστορία. Στην νέα παλιά ιστορία αυτή, λοιπόν, γνωρίζουμε για πρώτη φορά τους προγόνους των Duck. Από εδώ και πέρα θα ταξιδεύουμε σε διαφορετικές εποχές του παρελθόντος και θα γνωρίζουμε τους προγόνους των παπιών, όμως οι βασικές προσωπικότητες παραμένουν σταθερές. Ο Σκρούτζ, ο Ντόναλντ και τα νηψάκια πρέπει να συμπεριφέρονται όλοι όπως τους γνωρίζουμε. Είναι ίδιοι χαρακτήρες ως επιτοπλίστων, απλά τοποθετημένοι σε διαφορετικές εποχές. Αυτό γίνεται ξεκάθαρο από τα πρώτα καρέ. Γίνεται η γνωριμία με τους νέους χαρακτήρες και βλέπουμε την προσωπικότητά τους. Για παράδειγμα, ο πρόγονος του Ντόναλντ είναι ο οξύθυμος ξάδελφος της βασίλισσας, που κατάντησε να κάνει τον καμιλιέρι. Ο πρόγονος του θείου Σκρούτζ, ο Σκρουτζανχαμών, λέει ότι υπάρχει εξήγηση για αυτό, ότι οι σκλάβοι κοστίζουν, άρα καταλαβαίνουμε ότι είναι και τσιγκούνης, έτσι θεμελιώνει την προσωπικότητά του, και τα νηψάκια είναι κλασικά η φωνή της λογικής. Επίσης, κάτι ακόμα που πρέπει να αναφέρουμε πριν συνεχίσουμε, ό,τι λέμε για την πλοκή και κυρίως, εντάξει όχι τόσο την πλοκή, κυρίως για τις ονομασίες, βασίζεται στην νεότερη έκδοση των απτάπατα του Ρωμάνου Σκάρπα. Εδώ λέμε τον Σκρουτζανχαμών Σκρουτζανχαμών. Όμως ο Σκρουτζανχαμών παλιότερα ονομαζόταν Παχ Πεχ Ρέο σε παλιότερες εκδόσεις. Ζητάμε συγγνώμη από τους παλιότερους αναγνώστες που έχετε συνηθίσει τυχόν διαφορετικές ονομασίες, αλλά αυτές είναι πολύ πιο έγκυρες και πολύ πιο σωστές κατά τη γνώμη μου, άρα θα βασιστούμε σε αυτές. Τέλος πάντων, όπως προχωράει η ιστορία, μαθαίνουμε ότι οι Duck προέρχονται από βασιλική οικογένεια, αλλά φοράνε κουρέλια για να μην δώσουν στόχο σε ληστές. Δεν πρέπει να πάρει χαμπάρι κανείς
ότι ο πρόγονος του θείου Σκρούτζ είναι ο Μέγας Σκρούτζ Αγχαμών, ο θησαυροφύλακας της Βασίλισσας. Οι ληστές τελικά τους βρίσκουν, οι οποίοι είναι οι πρόγονοι των Μουργόλικων, αλλά ο Σκρούτζ Αγχαμών τους ξεγελάει και δεν βρίσκουν τον θησαυρό. Δεν καταφέρουν να βρουν πού έχει κρύψει το θησαυρό του. Αργότερα αποκαλύπτεται ότι το καραβάνι κουβαλάει 1000 τσουβάλια χρυσό, τα οποία όμως ακόμα δεν καταλαβαίνουμε πού τα έχει κρύψει. Όπως και να έχει, τελειώνει αυτή η συνάντηση, προχωράνε προς το μυστικό του θησαυροφυλάκιο, το οποίο δεν είναι και τόσο μυστικό, είναι μια πυραμίδα. Και έτσι μαθαίνουμε και για ποιο λόγο υπάρχουν πυραμίδες στην Αίγυπτο. Όλα αυτά που λένε για τάους και τα λοιπά δεν ισχύουν. Η πραγματική εξήγηση είναι ότι είναι θησαυροφυλάκια τα οποία τα έκτισε ο Σκρούτζ Αγχαμών. Ήθελε η πυραμίδα αυτή να τραβάει την προσοχή του κόσμου, αλλά δεν λέει στον αναγνώστη το γιατί. Ο κατασκευαστής αυτής της τεράστιας πυραμίδας είναι ο Κύρονος, ο Πυθαγόριος από τις Σιρακούσες, ο οποίος είναι ο αντίστοιχος πρόγονος του κύρου Γρανάζη. Και τους λέει τα επιτεύγματά του, ότι τον καιρό των Καρχιδονίων πολέμων έφτιαξε πυροβόλα όπλα, δηλαδή κάτωπτρα, που έκαψαν τα πλοία από πολιορκούς αντιπόλοι του. Άρα ξέρουμε και από ποιον πήρε την περίφημη αυτή η ιδέα του ο Αρχιμίδης που ξέρουμε πραγματικά στην ιστορία. Βέβαια, αυτή είναι ακόμα μια ιστορική ανακρίβεια που έχει αυτό το επεισόδιο, επειδή ο Αρχιμίδης όντως προσπάθησε να υπερασπιστεί την πόλη του με κάτωτρα, αλλά αυτό το έκανε στα τέλη του 3ου αιώνα π.Χ. Βλέπουμε ότι υπάρχουν 300 χρόνια διαφορά με την ιστορία του Γκούντο Μαρτίνα. Αυτή ήταν ακόμα μία από τις πολλές ελευθερίες που θα πάρει ο συγγραφέας, αλλά τέλος πάντων, δεν μας νοιάζει ο καθρέφτης, δεν μας νοιάζει τα κάτωτρα, μας νοιάζει ο θησαυρός. Πού κρυβόταν ο θησαυρός? Κρυβόταν στις καμπούρες των καμηλών. Βλέπουμε πως οι καμήλες έχουν δύο καμπούρες, αλλά στην πραγματικότητα είχαν μία. Και η άλλη μία ήταν κρυφή, είχαν το χρυσάφι. Καθώς ξεφορτώνουν το χρυσάφι, ο Σκρούτζ Αγχαμών σημειώνει τα τσουβάλια για λόγους ασφαλείας, αλλά δεν το κάνει με αριθμούς. Και τότε μαθαίνει ο αναγνώστης τι σημαίνουν αυτά τα ιερογλυφικά. Κάθε ένα συμβολίζει ένα τσουβάλι με χρυσά νομίσματα. Ο Σκρούτζ Αγχαμών δεν ήταν μόνο ο πρώτος που χρησιμοποίησε αυτό το σύμβολο, γιατί είναι και αυτός που έδωσε τη σημασία στο σύμβολο του δολαρίου, επειδή το χρησιμοποιούσε για να μετράει νομίσματα. Άρα, γι' αυτό μέχρι και σήμερα το σύμβολο του δολαρίου είναι συμβεβλημένο απόλυτα με τα νομίσματα. Επειδή το χρησιμοποίησε και το ανακάλυψε ο πρόγονος του θείου Σκρούτζ. Στην επόμενη σκηνή βλέπουμε κάποια παράξενα ιερογλυφικά, τα οποία είναι οι αριθμοί που γνωρίζουμε σήμερα. Αυτά τα σχεδίασε ο γνωστός Πυθαγόρας ο Σάμιος, που ήταν πρόγονος της μητέρας του προγόνου του Κύρου. Άρα, ο αναγνώστης μαθαίνει και γιατί ο Κύρος είναι πάντα εφευρετικός, επειδή όπως μαθαίνουμε είναι απόγονος του Πυθαγόρα. Ο Πυθαγόρας υποστήριζε ότι τα σύμβολα αυτά μπορούσαν να λύσουν όλα τα μαθηματικά προβλήματα, αλλά ο Κύρονας δεν ξέρει πώς να τα χρησιμοποιήσει. Αυτό δεν είναι κάτι που θα μας χρησιμεύσει, δεν θα το ξαναδούμε σε ολόκληρη την υπόλοιπη ιστορία και στα επόμενα επεισόδια. Απλά φαίνεται ότι ο Γκούντο Μαρτίνα ήθελε να το βάλει μέσα στην ιστορία, ώστε να δείξει ότι ακόμα και οι αριθμοί που χρησιμοποιούμε σήμερα οφείλονται στο γενεαλογικό δέντρο των προγόνων του κύριου Γρανάζη. Σε αυτό το σημείο γίνεται ένα άλμα στον χρόνο και βρισκόμαστε λίγες ημέρες αργότερα στο κρυσφύγετο των Βεϊδοίνων του Νείλου, οι οποίοι είναι οι πρόγονοι των Μουργόλικων, οι οποίοι καταλαβαίνουν ότι ο Σκρούτζ Αγχαμών τους ξεγέλασε και πάνε να ξαναψάξουν το χρυσάφι. Το σχέδιο τους είναι το εξής. Πάνε στο βασιλικό παλάτι σαν απεσταλμένοι του σωματείου οποροπαλών και αγροτών, που κουβαλάνε ένα κοφίνι με φρούτα σαν δώρο για τη Βασίλισσα Κλεοπάπια, και ο πρόγονος του Ντόναλντ, προφανώς επειδή είναι αφελής σαν τον ίδιο τον Ντόναλντ, επειδή σκέφτεται ότι θα το παρουσιάσει σαν δικό του δώρο και θα αποκτήσει την έμπνοια της Βασίλισσας, τους αφήνει να περάσουν. Βέβαια, όπως έχουμε επιθεμελιώσει ήδη, ο Ντόναλντ είναι ξάδελφος της Βασίλισσας και δεν είμαι σίγουρος με το τι ακριβώς υπονοούν αυτά τα καρέ. Ίσως να γίνει κάποια αλλαγή στο σενάριο τελευταία στιγμή, δεν το γνωρίζω. Αλλά όπως και να έχει, αυτό δεν συνέβη, επειδή μέσα από το κοφίνι βγαίνουν οι Μουργόλικοι, οι Βεδοίνοι, ακινητοποιούν τον Ντόναλντ, απαγάγουν την Κλεοπάπια και ζητάνε λίτρα από τον Σκρούτζ Αγχαμών. Θέλουν 1000 τσουβάλια με χρυσό. Ύστερα από μια όχι και τόσο ήρεμη διαπραγμάτευση, τα νηψάκια δίνουν τη λύση και προτείνουν τους όρους της ανταλλαγής. Θα πάνε όλοι στο θησαυροφυλάκιο. Εκεί ο Σκρούτζ Αγχαμών θα τους υποδείξει πού βρίσκεται το χρυσάφι και οι Βεδοίνοι θα τους δώσουν την Κλεοπάπια. Οι ήρωες μας ταξιδεύουν στον Νείλο και εν τέλει κάνουν την ανταλλαγή. Ο Σκρούτζ Αγχαμών τους δίνει τα 1000 τσουβάλια που είχαν τοποθετήσει στη πυραμίδα και οι Βεδοίνοι τους δίνουν την Κλεοπάπια. Και προφανώς, όπως καταλαβαίνουμε και από τις αντιδράσεις του Σκρούτζ Αγχαμών, τους την έφεραν. Τα τσουβάλια είχαν μέσα άμμο αντί για χρυσάφι και οι Βεδοίνοι είναι έξαλλοι. Εκεί γίνεται και η αποκάλυψη. Για ποιον λόγο ο Σκρούτζ Αγχαμών ήθελε το θησαυροφυλάκιο να είναι τόσο τεράστιο και μεγαλοπρεπές? Επειδή ήταν για τα μάτια του κόσμου. Δεν ήταν πραγματικό κρυσφύγετο. Το χρυσάφι είναι ασφαλές αλλού. Οι Ντάκ αποφασίζουν να το σκάσουν μέσα από τον Νείλο, όμως οι Βεδοίνοι είναι πιο γρήγοροι.
Εδώ φαίνεται ότι τα πράγματα είναι δύσκολα, όμως θυμάστε αυτά που λέγαμε προηγουμένως με τα κάδοπτρα που είναι πλοία. Οι Duck δεν μπορούν να το κάνουν αυτό, επειδή έχουν μόνο ένα μικρό καθρέφτη, δεν μπορούν να κάψουν ένα πλοίο. Όμως σε μια ιστορία που βασίζεται σε χιουμοριστικές εκβάσεις, χρησιμοποιούν τον καθρέφτη και τις γνώσεις για τα κάδοπτρα με διαφορετικό τρόπο. Τον χρησιμοποιούν για να τυφλώσουν τους Βεδουίνους, οι οποίοι τελικά γκρεμοτσακίζονται σε ένα νησάκι. Η ιστορία κλείνει με τον Σκρουτζανχαμόν να τους λέει τι έγινε στα αλήθεια το ψάφι. Τους λέει πως όταν τα πράγματα δεν πάνε καλά στην πατρίδα, πρέπει να μεταφέρεις τα κεφάλαιά σου στο εξωτερικό. Και πού τα έστειλε, αυτό θα το μάθουμε στο επόμενο επεισόδιο, όπου θα δούμε, όπως λέει και ο Μπούντο Μαρτίνα στο τελευταίο καρέ της ιστορίας, ότι η εξαγωγή των κεφαλαίων στο εξωτερικό δεν είναι μόνο μια ανόητη ιδέα, είναι και πολύ επικίνδυνη.